Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου. Σήμερα για την 16η αγωνιστική της Development League, οι Super Mountains αντιμετωπίζουν την Drunk Team. Οι Super Mountains από τη μία με 5 νίκες και 13 ήττες συνολικά στην σεζόν. Με 10 θέση, ενώ η Drunk Team μετράει 6 νίκες, 12 ήττες, βρίσκεται 8η. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση και τον Τωρό για να ανοίγει το σκορ νωρίς από την πρώτη προσπάθεια για το 0-2. Συγκαρμάνοντες οι οποίοι ξεκινούν με Νιτάλα Ραντζάμπη, Κάραμα Ραντζάμπη, Κούτρα, Λαμπρόπουλο και Μπενέκο, ενώ από την άλλη έχουν τον Τωρό για Μίτσικα, Μουλαρογιάννη, Παούρη και Παπαπαναγιώτη. Μετά των άσπρων. Ο Μίτσικας και να γυρίσει παραδείγματο να τελειώσει την πάση, δεν την βγήκε. Κατεβάζει ο Λαυρόπουλος. Στέκεται για δύο. Ο παίρνει το καλάθι. Μαζεύει ο Κορόκιας και βγάζει μπροστά την ομάδα του. Γρήγορη επίθεση επιχείρησαν να κάνουν οι φιλοξενούμενοι. Έγινε το κλέψιμο. Παίρνει και πάλι ο Λαυρόπουλος, αφήνει στον Κούτρα. Λαυρόπουλος είδε την κίνηση του Καραμαλ Ρατζάμπη στην κορυφή, ο Νιντάλ θα εκτελέσει για τρεις, δεν είναι καλό το σουτ. Παραμένει στο 0 η Sugar Mountain. Τενέλη διώχνει από την άλλη πλευρά τον Πάο Παναγιώτη για να αφήσει τον Παούρη. Θέλει να πλησιάσει εκείνος, να έχει δεχτεί το φαουλ το οποίο το έχει κάνει ο Λαυρόπουλος. Πήρε ο Ζενέλη. Σηκώθηκε για δύο από μέση απόσταση. Δεύτερο καλάθι για την Drunk Team. Διασυρώσει Ζενέλη αυτή τη φορά. Για το 0-4. Μπενέκος. Πάει μόνος του στην προσπάθεια. Πολύ καλά κάνει. Θα ανοίξει λογαριασμό και ο Μπενέκος. 2-4. Σπάνε το ρόδι και οι Sugar Mountains. Εξαιρετικά στον Παούρη, ο οποίος έφτασε μέχρι το τέλος της φάσης. Πολύ ωραία το συνεργαστήκαν οι δύο παίχτες. Με τον Παούρη να κάνει το 2-6. Λαυρόπουλος. Της κάνει το φόλο από Παναγιώτη, δεν μετράει το καλάθι. Έχει γίνει χαμηλά η παράβαση. Πήρε ο Κούτρας από την επαναφορά. Μαλατζάμπη. Έχει βάλει πλάτη. 7 δευτερόλεπτα τώρα η Γηπεδούχη. Σηκώνεται υποπίεση, δεν το βάζει. Μαζεύει όμως ο Νιντάλ. Παίρνει ξανά τον Μπενέκο. Τα σε κοντά σκόρα ρε με δύναμη. Για το 4-6. Ο Ρόγιας. Μητσικάς. Ο Στάρι βάζει μέσα τον αντιπαλό του. Πάει και σε έναν αποδελεία που θα φέρει για αποτέλεσμα. Για το 4-8. Μετά αυτό έστω θα ξεκινούν το μας σημερινή φιλοξενούμενη. Βενέκος από το πλάι. Συντριών που τον ήταν. Θα ήταν πια στο επίσης. Δεν βάζει ο Παούρης, θα κάνει δίπλα του. Ζενέλη ζητάει το screen, θα του το δώσει ο Παουρίς. Είναι ο Λαυρόπουλος πάνω του, Μίτσικας. Πήρα από κοντά, σηκώθηκε και φτώχησε ακόμα ένα καλάθι. 4-10. Και τα αποτελεσματική Drunk Team σε αυτά τα πρώτα σχεδόν 4 λεπτά που έχουν αγωνιστεί. Εδώ Νιντάλ. Θα βρει ένα σύντριον κόντων. Το 7-10. Ζητάρα του Λατζάβη. Εκτελέστη συγκεκριμένη φάση. Είναι ο Παπαγαναγιώτης τώρα. Τα αριστερά έχει δεχτεί το φάουλ. Θα δοθούν πολλές από ό,τι καταλαβαίνω.
καθώς είχε προλάβει να ξεκινήσει την προσπάθεια του παίχτη της Drunk Team, ενώ είναι και το δεύτερο φάουλο για τον Λαμπρόπουλο από αρκετά νωρίς. Φορτώνεται με δύο φάουλο παίχτη των Sugar Mountains και αναγκάζει τώρα να αποσυρθεί. Έτοιμος για την δεύτερη ο Παπαναγιώτου. Την χάνει. Αντέβει ο Αλατζάμπη. Να σκύψει από το πλάι τον Λαμπρόπουλο, ο οποίος παρέμεινε τελικά στο μάτς. Αποφάσισαν να μην τον αποσύρουν. Η Γιβεντούκη. Ο Ρόγιας. Αυτό κεφάλι στον Ζενέλη. Ξεφεύγει. Φτάνει κοντά. Θα κοπεί όμως από πίσω από τον Μπενέκο. Πολύ καλή άμυνα. Πάρει τώρα και την μπάλα στα χέρια του, θα μπορέσει να τελειώσει τη φάση. Έβγαλε την άμυνα νωρίτερα ο Μπενέκος, ήταν και εκτελεστής στη συνέχεια για να φέρει την ομάδα του στον πόντο πλέον. Το σκορ στο 9-10. Ο Παναγιώτου. Κύριο Παούρης ξεκινάει την πορεία του προς την ρακέτα. Η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Νέα πρόσωπα τώρα στο μάτς και για τις δύο ομάδες. Για τους φιλοξενούμενους πέρασε ο Παπαβασιλείου στο παιχνίδι. Ενώ από την άλλη έχουμε τον Παρλά στο μάτς, τον Θανάση Παρλά. Και ο Μουχτής επίσης στο παρκέ. Άφησε τον Λαμπρόπουλο, έφτασε κοντά. Δεν έχουμε βολές. Θα δώσει και χαμηλά η παραβάση. Κοστάει ο Μπάρλας. Είναι μια δύσκολη προσπάθεια μπροστά από τον Μίτσκα, ο οποίος έπαιξε καλή άμυνα. Θα κάνει και το φάουλ στη συνέχεια από τον Sugar Mountains. Είναι το τρίτο μαντικό αυτό για τους γηπεδούχους. Αφήνει έξω την κορυφή ο Γκορόγιας, ο οποίος θα σταθεί για δύο. Δεν είναι καθόλου καλό το σούτ, θα καταλήξει έρμπολ. Και έτσι το 9-10 δεν αλλάζει. Πελέκος. Έχει μπροστά τον Παπαβασιλείου, κάνει ένα βηματάκι στο πλάι και βρίσκει το σούτ για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του με 11-10. Προβάδισμα τώρα για τους Sugar Mountains και έχουμε και time out για την Drunk Team. Με ένα σερί 7-0 οι γηπεδούχοι έχουν καταφέρει να κάνουν το προσπέρασμα και να πάρουν το προβάδισμα για πρώτη φορά σήμερα με 11-10. Γυρίζει ωραία η μπάλα στην επίθεση της Drunk Team και καταλήγει στον Παπαβασιλείου, όπου αυτός θα βρει στόχο για να ξαναβάλει μπροστά τους φιλοξενούμενους. 11-13 τώρα. Μπάλας έφτασε κοντά, δεν μπορούσε να γυρίσει για να εκτελέσει. Ο Μουχτής θα πάρει το τρίποντο, πήγε και βγήκε η μπάλα. Θετικό rebound για τους γηπεδούχους, αλλά έχουμε αλλαγή κατοχής. Ο Παναγιώτου αναλαμβάνει να κατεβάσει για τους άσπρους. Λαρογιάννη, κόπηκε η πάσα του, πάλι ασφαλεύει αλλά καταλήγει και πάλι μπάλα στον Λαρογιάννη. Ψάχνει επιλογές, πέρασε η πάσα του για τον Παούρη, δυσκολεύτηκε αυτό το συγκρατήσει. 3 δευτερόλεπτα ακόμα, σηκώνεται ο Σταυρόπουλος, κάνει έρβολ. Μίλε. Βλέπει τις επιλογές, θα αφήνει στον Λαμπρόπουλο. Θα το πάρει το τρίποντο εκείνος. Μπάλα στο σίδερο. Μαζί ο Σταυρόπουλος για να καθαρίσει την φάση. 2 και 18 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Προς το 11-13. Προσπίση από τον Παπαβασιλείου στην γωνία. Έχει και ο Παπαναγιώτου. Είναι για 3 το σουτ. Θα καταλήξει
έκρηξη εκτός αγωνιστικού χώρου. Κατοχή για τους γηπεδούχους. Έχουμε και διακοπή τώρα για αλλαγή. Βενέκος θα πέρασε εκτός. Αντρατζάμπη στην θέση του. Ο Νιντάλ Αντρατζάμπη, ο οποίος έχει πάρει τώρα θέση μπροστά από τον Παπα Βασιλείου. Θα γυρίσει, δεν μπορεί να τον νικήσει. Παλεύει ο ίδιος για το rebound και θα το κερδίσει τελικά. Συνεχίζει ο ίδιος με την μπάλα στα χέρια. Τώρα σταματάει και αφήνει στον Λαμπρόπουλο. Ο Λαμπρόπουλος κλείστηκε από 2, έχει 3 δευτερόλεπτα, πρέπει να εκτελέσει, το έκανε αλλά όχι σωστά. Δεν έχει βρει Στεφάνη μπάλα και έτσι τελείωσε ο χρόνος της επίθεσης. Μετράει τελικά το καλάθι. Αυτός έχει βρει στο Στεφάνη όπως αποφάσισαν οι ρέφεροι. 13-13 άρα τώρα το σκορ. Και ο Καραμάρλα Αλρατζάμπη από την πλευρά των Σκάρ Μάουντενς. Ο Παναγιώτης, τον Μουλαρογιάννη, πήρε το τρίποντο, δεν το βάλε. Ψηλότερο Αλρατζάμπη, αλλά η μπάλα κατέληξε σαν αντίπαλο. Μουλαρογιάννης, δεν βγήκε κάποια πάσα, πήρε το σούτ, το βάλε με το απλό. 13-15. Καλαφτή για τον Μουλαρογιάννη στο μάτς. Βάζει αυτός το όνομα του στο σκόρερ. Τελευταία 53 δευτερόλεπτα. Σταυρόπουλος διασχίζει το γήπεδο. Παούρης αφήνει έξω. Μουλαρογιάννης βλέπει τι επιλογές έχει, αφήνει στον Σταυρόπουλο. Μια προσποίηση, δεν έρχεται η εκτέλεση, είχε την πάσα από τον Σταυρόπουλο, αλλά φάνηκε να ευνηδιάζεται το... Θα ήρθε η πάσα από τον Παπαβασιλείου, με συγχωρείτε. Αλλά φάνηκε να ευνηδιάζει το Σταυρόπουλος. Και έτσι τώρα πέθανε το λάθος οι φιλοξενούμενοι. Με τον Μίλε τώρα να φύγει στον Αλατζάμπη. Και πάλι μου χτίσει. Σταυρόπουλος θα το έξω στους βολείς. Δεν ήρθε το καλάθι, θα έρθει το φάουλ επάνω στον Κάρα Αλατζάμπη. Το έχει κάνει ο Σταυρόπουλος. Είναι και το τρίτο και για τους φιλοξενούμενους, από τρία έχουν οι δύο ομάδες. Μίλε, με επίθεση 12 δευτερολέπτων. Σταυρόπουλος φτάνει κοντά, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Διεκδικήσιμη, θα πάρει ο Σταυρόπουλος 3 δευτερολέπτα, 2. Ο Παναγιώτης στο 1 δευτερόλεπτο, δεν έχει δει το ρολόι. Δεν μπόρεσαν να κάνουν κάποια εκτέλεση οι άσπροι. Με το φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου να βρίσκει το σκορ στο 13-15. Επιστρέψαμε εδώ στον Άγιο Νικόλαο, όπου ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκαλέπτο της αναμέτρησης, που βρίσκει κοντά τις δύο ομάδες. Καθώς μόλις δύο από τους χωρίζουν στους Σούγκαρ Μάουντερς και Drag Team, με τους φιλοξενούμενους να βρισκόνται μπροστά. 13-15. Ένα σούτ από την γωνία είναι από τον Νιντάλ Αλρατζάμπη. Βάλα στο χέρι του Παπαναγίου, το οποίο κατεβάζει. Κουτράς του δίνει λίγο χώρο. Παπαβασιλείου, παίρνει δίπλα στον Μουλαρογιάννη. Σε ζώνη αμήνεται τώρα η γηπεδούχη. Ο Μουλαρογιάννης θα κάνει τη λάθος πάσα. Κάνει και το φάουλ στην συνέχεια επάνω στον Κάρα Μαλαρατζάβη. Μπάλα στα ένα επαναφέρει. Μπάλα στα χέρια του Κούτρα. Για βοήθεια ο Αλρατζάμπη αφήνει στον Κάραμ. Συνδυα δύο πόντους. Αδράνησε εκεί η άμυνα των άστρων. Στη συνέχεια έρχεται ο Παούρης για να κάνει την τάπα. Δεν επιδείξει κανείς από τους άλλους και το rebound νωρίτερα. Αλλά τελικά ο Παούρης έσωσε την κατάσταση στην επίθεση. Στο ότι παραμένουν οι Sugar Mountains. Αλρατζάμπη πέρασε, έφτασε κοντά και σκόραρε με το δεξί layup για το 15-15. Ο Βασιλείου αφήνει και πάλι στον Παπαπαναγιώτου.
θα εκτελέσει τώρα από Βασιλείου. Νέα στόχο το σούτ του. Καλά, αλλά τζάμπι τρέχει, αλλά έρχεται από πίσω. Σαν την Αλέπου εκεί. Ο Παναγιώτη για να κλέψει, δεν τον κατάλαβε ο αντιπαλός του. Και στην Dunk Team είναι και πάλι στην επίθεση με τον Μουλαρογιάννη. Πήρε το σύνα τον Παούρη, αφήνει έξω και πάλι στην περιφέρεια. Ζητάει στην γωνία για να σηκωθεί για τρεις και να τον βάλει κιόλας. 15-18. Αν δει το χέρι του Μουλαρογιάννης μπορεί να γίνει πάρα πολύ απειλητικός για τους Cedar Mountains. Καθώς πρόκειται για ένα παίκτη που το έχει στο σουτ. Θέλει να απαντήσει ο Αλερατζάμπη. Δεν τα καταφέρνει, μαζεύει. Το rebound ο Παναγιώτου. Μπορώ για αυτό το νοράξι είναι στο πλάι έτοιμος να μπει μέσα. Να επιστρέψει το βαρκείο όπως και ο Λαμπρόπουλος από την πλευρά του Cedar Mountains. Μίτσικας σε ακόμα ένα τρίποδο τράκτημα. Αυτή τη φορά μου φαίνεται καλό το σούτο. Μουλαρογιάννης πρόλαβε την μπάλα πριν καταλήξει εκτός. Από το ίδιο σημείο που το βάλε νωρίτερα θα το κάνει και τώρα. Αυτό ακριβώς που σας έλεγα. Αν αρχίσει και ζεσταίνεται αυτός ο παίκτης, θα γίνει μπελάς για τους αντιπάλους. 15-21 τώρα το σκορ. Με την βοήθεια των μπλοκ στο αρχείο ο Κούτρας. Παλεύει εκεί ο Παούρης για το rebound και βρίσκει το φαουλ τελικά από τον Μπάτλα. Και έχουμε και αλλαγές τώρα. Συνέχεια με Φενέλη για την Drag Team, η οποία έχει πάρει τώρα ένα προβάδισμα 6 πόντων. Είναι το μεγαλύτερο που έχουμε δει απόψε. Ο Μπαρλας θα αποσυρθεί, επιτρέφει ο Νιντάλ Ρατζάμπ στο μάτς. Ο Κορόγιας να πλησιάσει, κάνει την μπάλα στην προσπάθεια για τρίπλα. Στην συνέχεια δεν θα μπορέσει να τελειώσει καλά την φάση. Θα χαρίζει ο Κάραμα Ρατζάμπ, ο οποίος θα αναλαμβάνει να κατεβάσει τώρα από τον Κούτρα. Λαμπρόπουλος στα αριστερά, έχει τον Παούρη μπροστά του. Βρήκε την πάσα για τον Αλερατζάμπη. Για να φόρα. Παίρνει το φόρο από τον Παούρη. Φαουλ που είναι το δεύτερο για τον Παούρη, όπως δεύτερο είναι και για την Drunk Team στην δεύτερη περίοδο. Λαμπρόπουλος στα 5 δευτερόλεπτα. Γυρίζει, αστοχή. Ο Ρογιάς θα το πάρει από το πλάι ο Παούρης. Δεν του έκανε το χαρτίρι πάρα, παλεύει ο Μίτσικας εκεί. Και τελικά καθαρίζουν το rebound οι γηπεδούχοι. Κούτρας σηκώνεται λίγο πιο πίσω από την βολή, δεν είναι καλό το σούτ του. Καταλήγει για τους αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα τον Σταυρόπουλο τώρα να επιστρέψει στην θέση του Παουρή, ο οποίος νωρίτερα έκανε το δεύτερο δικό του φάουλ. 5-47 ακόμα για την λήξη του πρώτου μηχρόνου. Ο Ρόγιας αφήνει στον Ζενέλη. Μουλαρογιάννης τώρα δεν το αφήνει χώρο. Ο Αλερατζάμπη βγαίνει και ο Λαμπρόπουλος μπροστά του στην αλλαγή των μαρκαρισμάτων. Ο Σταυρόπουλος θα βρει τρόπο από κοντά μετά την πολύ ωραία του πάσα. Να την κάνει assist. Το 15-23. Πολύ κακό το σουτ του Αλερατζάμπη. Δείτε και η άμυνα από την Drunk Team. Ο Ρόγιας πατάει γκάζι. Κοιτάει στην γωνία ο Μουλαρογιάννης. Δεν τον επέλεξε. Σταυρόπουλος πήγε κοντά. Δεν πήγε μάλλον στο καλάθι. Έχει κερδίσει όμως το φάουλ που θα τον φέρει στην γραμμή των βολών. Έχουν ανεβάσει την αποδοσή τους στην δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενοι. Έχουν καταφέρει να κάνουν ένα σερί. Από το 15-15 το σερί τους έχει φτάσει πλέον στο 8-0. Με το σκορ στο 15-23. Με τις τρίποντες βόμβες του Μουλαρογιάννη. Και το τύπο του Σταυρόπουλου, ο οποίος θα βάλει και την βολή τώρα. Με το 15-24.
φιλοξενούμενοι. Ωραία τζάμπι για να τα κάνει όλα μόνος του. Και τελικά κέρδισε το φάουλ. Ο Μιλέ εντωμεταξύ επιστρέφει στο μάτς στην θέση του Κούτρα. Έξω πρώτη βολή από τον Νιντάλα Ραντζάμπη. Έχουν πολύ ώρα να σκοράρουν οι Mounted στην δεύτερη περίοδο. Δεν θα το κάνουμε τώρα με την πρώτη αστοχή βολή. Έχει και μια δεύτερη ευκαιρία τώρα ο ίδιος από το ίδιο σημείο, αλλά θα τη χάσει και αυτή. Επιμέρους 2-9 ο σκορ μέχρι στιγμή στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Λαρογιάννης στέκεται, μετράει κανονικά, όχι τελικά. Δεν μετράει το καλάθι. Ο Μπαλάς θα μπει στο παρκέ από το πλαί. Ζενέλη. Ο Ρογιάς θα το πάρει το τρίποντο. Δεν ευστόχησε εκεί. Βρήκε μπάλα στο κεφάλι του Μιτσικά. Αφέλα του ο Μουγαλ Ρατζάμπη. Τον βρήκε στο πρόσωπο. Κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Ο Λαυρόπουλος παίρνει τα βήματα, φτάνει κοντά και παρά την πίεση του Σταυρόπουλου θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Με το 17-24 και βάζει τέλος και στην Αδράνεια. Ο Sugar Mountains οι τα τελευταία λεπτά δεν μπορούσαν να βγουν σκορ. Μήθηκας πήγε μόνος του μέχρι μέσα, Λαυρόπουλος σηκώνεται μπροστά του και τον κόβει. Κάνει καλή δουλειά και στην άμυνα του Καρμόντες τώρα ο Φιλός. Λαρογιάννης Σταυρόπουλος και πήρε το τρίποδο, δεν το βάλε. 3.40 ακόμα για την ανάποδα το σκόρ στο 17-24. Υποπίεσε το τρίποδο του Αλατζάμπη, δεν πήγε το καλάθι. Κατάει ο Ζενέλη. Αυτός αναλάμβανε να κατεβάσει. Κάνει τρίπλα τώρα ψάχνοντας την παίκτη. Το Ρόγια σου δίνει και πάλι. Παίρνει το σκρίνα τον Μίτσικα για να σταθεί για δύο. Και μπαίνει μπάλα στο καλάθι, γυρίζει ο Σταυρόπουλος, θα το χάσει και αυτός από πιο κοντά. Μπενέκος. Θέλουν να βγουν σε μια γρήγορη επίθεση οι γηπεδούχοι. Προσπίεση από τον Λαυρόπουλο και έχουμε βήματα. Επέστρεψε ο Μούχτης και πάλι στο παρκέ για τους Super Mountains. Πήρε την θέση του Νιντάλ Ραντζάμπη. Ο Ρόγιας αφήνει στον Ζενέλη. Σταυρόπουλος έδωσε το σκρίνι, μπάλα κατέληξε στη γωνία. Άστοχο το τρίποντο από τον Ρόγια, Σταυρόπουλος ανανεώνει όμως. Μίτσικας με το δεξί από κοντά χωρίς και κάποιον γύρω του. Κατάφερε να στοχίσει ο Μπενέκος. Και στην άλλη πλευρά βρίσκεται την πάσα για τον Μουχτή. Δύναμο το τελείωμα του. Κάνει προσεγμένο Ζενέλη, κρατάει ωστόσο. Και έχει μείνει ξεχασμένος ο Κορόγιας κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Δεν το πρόλαβαν εδώ οι Mountains. Τους τιμωρεί για το 17-26. Και πάλι στους 9 από τους διαφορά. Έφτασαν σε αυτή την απόσταση και νωρίτερα οι φιλοξενούμενοι. Τώρα εδώ ο Μίτσικας θα βρει και την πάση πεσμένο στο παρκέ. Και ο Κορόγιας. Ο Λαρογιάννης έχει βγει στα αριστερά. Και η πάσα για τον Ζενέλη. Τα δευτερόλεπτα στο ρολόγιο για την επίθεση. Έκλεψε ο Μίλε. Και θα δεχτεί το φάουλ από τον Μίτσικα, ο οποίος θα σταματήσει τον ευθυνδιασμό των Sugar Mountains. Είναι το τέταρτο φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Από το επόμενο θα έχουμε βολές για τους Sugar Mountains, οι οποίοι έχουν ένα φάουλ ακόμα να δώσουν μέχρι το ημίχρονο. Ντάλα Ραντζάμπη κάνει μια ωραία κίνηση. Δεν θα φέρει όμως αποτέλεσμα μαζί με τον Κορόγιας.
γίνεται στην άλλη πλευρά. Βλέπει τις κινήσεις, πιεζόμενος κιόλας. Μουλαρογιάννης κλείστηκε. Βρήκε όμως την πάσα για τον Ζενέλη. Πέρασε εκείνος. Δέχτηκε το φάουλ. Τον Αλρατζάμπη. Όχι με συγχωρείτε, ο Λαμπρόπουλος το έχει κάνει. Και μάλιστα φορτώνεται τώρα με το τρίτο δικό του φάουλ. Ο Ρόγιας πήρε και εκτέλεσε αμέσως. Δεν βρήκε ο δεκάρης Στεφάνη όμως. Ένα λάδι στο 17-26. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Κάπως παρόμοιο σουτ και από τον Μπενέκο. Θα καταλήξει αργούλ και η δική του προσπάθεια. Ζενέλη. Σταυρόπουλος είναι μόνος του, δεν τον προλάβε ο Μπενέκος. Μπήκε το καλάθι, αλλά μαζεύουν και πάλι άσπρη. Πήρε ο Μουλαρογιάννης. Ούτε αυτό θα το βάλει. Κάτι κατεβάζει. 22 δευτερόλεπτα ακόμα, 18 για τους Mountains. Σταυρόπουλος στα δεξιά με τον Παούρη πάνω του. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Προσποιείται ωραία, του ξεφεύγει και σκοράρει. Πολύ ωραία κίνηση, 19-26. 5 δευτερόλεπτα τώρα. Ζενέλη. Έχουμε βήματα. Και αφήνει και ένα ακόμα 8 στο ρολόι για τους γηπεδούχους. Να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι σε αυτόν τον λίγο χρόνο που απομένει στην Καρμάουντες. Μπενέκος θα πετάξει την μπάλα από το κέντρο. Όχι. Δεν καταλήγει σε κάτι καλό και τελειώνει έτσι. Και το πρώτο ημίχρονο με το σκορ στο 19-26. Ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο του μάτς. Στο 19-26 το σκορ. Σε σύνεστα η Ντραντζίνη, η οποία παρουσίασε καλύτερο πρόσωπο στην δεύτερη περίοδο, ανέβασε κατά πολύ την απόδοσή της και έφτασε ακόμα και στο σύν 9. Άσχημη προσπάθεια τώρα από τον Ζενέλη, ο οποίος θα πάρει και πάλι την μπάλα στα χέρια του. Και τον Κορόγια θα αφήνει και πάλι στον συμπέκτη του, από Παπαναγιώτου θα το επιχειρήσει και αυτός ο σιούτ είναι ο Κόντων. Μαζεύει ο Αλερατζάμπη. Μπάλα έφτασε στον Κάρα. Τελειώσει καλά τη φάση. Παουρίς. Ο Κορόγιας κάνει το βηματάκι πίσω, αλλά δεν βάζει πολύ δύναμη στην εκτέλεσή του. Θα κάνει το airball και έτσι δεν θα αλλάξει ούτε τώρα το 19-26. Ξεκινούν άστοχα την τρίτη περίοδο και οι δύο ομάδες. Σταυρόπουλος από το πλάι, όταν θα σας φέρει αποτέλεσμα. Ζενέλη στον Παπαναγιώτου. Σε κοντά ο Παόρης κίνησε μπάλα, κατέληξε χτες καλά του τελικά. Ο Αλερατζάμπης καστήπασα για τον Μπενέκο, θα τελειώσει ωραία αυτός ο εφηγιασμός για το 21-26. Κρατάει ο Ζενέλη. Δύο πόντους, άστοχο το σούτ από τον παίκτη Ζανκ Τιμ. Σηκώνει το Λαβρόπουλος, δεν βρίσκει το σούτ. Ρόγκο Ρόγιας. Αούρης φτάνει κοντά. Αφήστε πάρα στο καλάθι, 21-28. Κούτρας. Βρήκε την πάσα έξω για τον Μπενέκο. Κούτρας και πάλι. Από το πλάι ένα σουτ πατάει γραμμή ο Αλρατζάμπη όμως. Αλλά αυτό έχει σερ. Έχουμε και φαουλ εδώ στον Παούρη. Βρίσκεται και η άθελα του στο πρόσωπο τον αντίπαλό του.
δεν χτύπησε κανένας. Συνεχίζουμε κανονικά. Θα αποσυρθεί τώρα ο Κάραμαν Λοτζάμπη. Θα περάσει τη θέση του Μπαρελάς. Ο Ρόγιας πιέζεται αστυπτικά από τον Μπενέκο, αφήνει τον Μίτσικα. Ο Παναγιώτου του δίνει το City Mountains, προτιμάει να πλησιάσει τα κοπή όμως τα ίσα από τον Αλρατζάμπη. Ταυρόπουλος πέρασε κάτω στην πάσα του, βρήκε όμως τα πόδια του Μπενέκου και έτσι χάθηκε η κατοχή για τους Mountains. Μαούρης πάει μόνος του μέχρι το τέλος, δεν θα πετύχει το καλάθι. Κούτρας, καλή άμερα προς την Καπεζανέλη, κρατούν όμως οι γηπεδούχοι οι οποίοι έχουν και αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά. Ταυρόπουλος γυρίζει άμενο τον φιλοξενούμενο, θα έρθει καλή φορά μεσταλικά από το σουτάκι του Μπάρλα. Για το 23-28. Τους πέντε τώρα πλησιάζουν οι γηπεδούχοι. Μίτσικας. Πάσε αυτό στον Παούρη. Μπορόγιας και πάλι Παούρης με το δεξί χέρι, δεν θα πετύχει το καλάθι. Ευκαιρία να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο οι Mountains. Ταυρόπουλος πήρε τα βήματα, έφτασε κοντά και παρόλη την σύγκρουση με τον Μίτσικα άφησε την παλιά του σκαλασίου. Για το 25-28, τρεις πόντοι τώρα χωρίζουν τις δύο ομάδες. Ζενέλη, ο Παναγιώτου. Θα το πάρει ο Κόρογιας στο τρίποντο. Βρήκε σίδερο, μάζεψε Αλρατζάμπη. Με ένα τρίποντο μπορούν ακόμα και να εξαφαρίσουν οι γηπεδούχοι. Αλρατζάμπη πλησίασε, άπλωσε όμως αντικανονικά το χέρι του για να βγάλει από μπροστά του τον Παπα Παναγιώτου, έκανε το φάουλ τελικά. Και έχουμε και μια διακόπη τώρα για time out. Συνεχίζεται η δράση εδώ στον Άγιο Νικόλαο με 5,5 λεπτά απομένουν ακόμα για το φινάλι και της τρίτης περιόδου. Στο 25-28 έχουν πλησιάσει Sugar Mountains. Ωστόσο το προβάδισμα παράμενε μια στιγμή ακόμα στα χέρια των φιλοξενούμενων. Αλρατζάμπη πάει από τα δεξιά, σταματάει, κατεβάζει το χέρι του. Ο Παπαπαναγιώτο πλέον το χέρι του αντιπάλου του. Κάνει το φόλ που είναι το πρώτο. Μπάρλας. Πήρε ο Μπενέκος, εκτέλεσε κιόλας, αλλιώθηκε νομίζω στο σπάθειο από τον Γκορόγια. Έτσι να ο Μπάρλας θα πετάξει το σώμα του αντιπάλου του μπάλα, αλλά έχει τελείωσει από την επίθεση. Και έτσι περνάει να εκμεταλλευτεί αυτή η επίθεση από τους Mountains. Μαούρης, θέλουν να χτυπήσουν γρήγορα στον εχνηριασμό και θα τα καταφέρουν οι φιλοξενούμενοι. 25-30 διαχείρωσε Παούρη. Ταυρόπουλος κάνει μια περιστροφή με τον και το λάθος η κεφαντούχη. Παρ' όλα σε επιλέγει την πάσα, είναι πολύ ψηλή και δυνατή όμως. Δεν μπορεί να τον υποδεχτεί ο Ταυρόπουλος. Μπάλα και πάλι στα χέρια των νέων άσπρων. Μαούρης γυρίζει το άφησαν χώρο και εκτέλεσε 25-32. Δεύτερος είναι ακόμα από τον Μαούρη που ανεβάζει τη διαφορά και πάλι σε 7. Μίλε. Έχει πάρει θέση και ο Αλατζάμπη, επιλέγει τον Λαμπρόκλου τώρα σε αυτά τα μπάλα σε εκείνον. Ωραία περιστροφή, τρομερή κίνηση, δεν ήρθε το καλάθι όμως. Κρίμα για εκείνον. Ο Παναγιώτης καστήπασα για τον Παούρη. Δεν θα σκοράρει ξανά αυτός. Μπαρλάς ανεβαίνει κάπως όλες τις τελευταίες φάσεις. Μπενέκος αφήνει στον Λαμπρόπουλο. Πήγε με το ταμπλό αυτό θα σκοράρει. Παραμένει το 25-32. Ο Ρόγιας σε φεύγει από όλους, αλλά βγαίνει εκτός για να ξεμαρκαριστεί Παούρης. Πέρασε, έχει δεχτεί το φάουλο από τον Μπάρλα, εκείνη χαμηλά. Ζητάει και αλλαγή ο παίκτης των Σούπερ Μάουντενς. Είναι
και το τρίτο φαουλ μάλιστα αυτό για τον Μπάρλα. Δύο νέα πρόσωπα τώρα στο μάτς, Μουχτής και Καραμάλ Ρατζάμπι. Πέρασαν στο παρκέ για τους Sugar Mountains. Εσχοράρε ο Κορόγιας, παίρνει όμως ο Μουχτής. Ο Παούρης με συγχωρείτε. Φλότερα από τον Ζενέλη θα καταλήξει μέσα. 25-34, βγάζουν αντίδραση. Οι φιλοξενούμενοι ξεφεύγουν και πάλι στους 9 πόντους. Μια διαφορά που είδαμε και νωρίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Βγαίνει και η άμυνα εδώ από τον Μίτσικα. Ζενέλη. Παναγιώτου θα πάρει το σουτ. Βέβαια και 38 από ένα ακόμα στο δεκάλεπτο. Τενέκος. Το πάρει και αυτός. Θα πάρουν σκορ όμως οι Sugar Mountains. Από το 25-28 έχει γίνει σερή 6-0 από την πλευρά της Drag Team. Και πάλι έχουμε το διάστημα χωρίς καλά. Η Sugar Mountain που έχει επιτρέψει τους αντιπάλους τους να ξεμακρύνουν κάπως. Δεν έχω σώδο, θα χάσει καθαρά όπως λένε οι διαιτητές. Κορόγιας. Παουρίς βλέπει το κόψιμο του Παπαπαναγιώτου. Θα δεχτεί το φαουλ από τον Αλρατζάμπη. Είναι το τέταρτο αυτό για τους γηπεδούχους το τελευταίο που μπορούσαν να δώσουν μέχρι το φινάλε της περίοδου. Μπαλά στην περιφέρεια εκεί όπου είναι ο Μίτσικας, θα κάνει ένα κακό σουτ. Κορόγιας όμως έφυγε το rebound, ο Παούρης είναι και αυτός θα σκοράρει για την διψήφια διαφορά στο μάτς. Η πρώτη κιόλας που βλέπουμε σήμερα. 25-36 πλέον το σκορ και η Drunk Team στο σύν 11. Δεν θα μειώσει ο Μίλε. Με το τρίποντο παίρνει ο Παπαπαναγιώτου. Μίτσικας αφήνει στον Ζενέλη. Βλέπει ανοιχτό διάδρομο αλλά επιλέγει και πάλι τον Μίτσικα. Κορόγιας τώρα για 3. Παίρνει το καλάθι. Έχει όμως ακόμα μια ανανέωση για τους άσπρους. Και ο Παπαπαναγιώτου θα φτάσει μέχρι μέσα. Πέρασε παραπάνω από Στεφάνη. Λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας ο Super Strong Team ωστόσο. Έχει δικαίωμα για δύο βόλες. Συμπληρώθηκαν επίσης και τα ομαδικά από την πλευρά των Sugar Mountains. 5-1 τώρα τα ομαδικά. Αστοχή στην πρώτη Παπα Παναγιώτου. Δεν στις δύο ενώ πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Μουχτής. Λέω άλλα Ρατζάμπη το σκέφτηκε για λίγο, εκτέλεσε αλλά όχι εύστοχα. Τάπα στην συνέχεια στον Μίλε. Ο Παναγιώτου φεύγει μπροστά. Θα πάρει την προσπάθεια και έρθει και το φάουλ. Και θα ξαναπάει τώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα και πάλι στην γραμμή της φιλανθρωπίας ο Παπαπαναγιώτου, ο οποίος νωρίτερα δεν ευστόχησε σε καμία από τους δύο. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι σε αυτό το ζευγάρι βολών. Μπαίνει η πρώτη βολή. Είναι το 25-37. Δεύτερη μία στις δύο τώρα. 34 δευτερόλεπτα ακόμα. Ρατζάμπη. Ευστοχή με την βοηθό του απλό. 27. 37. Μία επίσης 18 δευτερόλεπτων όλοι για την Drunk Team. Ο Ρόγιας βλέπει το ρολόι. 9 δευτερόλεπτα απομένουν. Ο Κορόγιας τώρα επιλέγει να πασάρει στον Ζενέλη. Στα 4 δευτερόλεπτα βρίσκει σίδερο. 1 δευτερόλεπτο ακόμα, πρόλαβε το ρολόι. Αστόχησε όμως ο Ζενέλη
Και έτσι ολοκληρώνεται η τρίτη περίοδος. Με το σκόνα δείχνει 27-37. Στην 10 βρίσκεται τώρα στρογγυλά διαφορά που χωρίς τις δύο ομάδες, 27-37 το σκορ. Και ξεκίνησε μόλις και το 4ο δεκάλεπτο. Νωρίτερα υπενθυμίζω στην τρίτη περίοδο. Η Drunk Team έφτασε ακόμα και στο συν 12. Τον Παούρη να κάνει εξαιρετική δουλειά. Μετά στην αντίπαλη ρακέτα να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός και να απομακρύνει την ομάδα του. Ο Πάρλας τώρα από κοντά θα μειώσει στο 29-37. Πήρε ο Παπαβασιλείου, δεν το έβαλε, η κατοχή για ποιον είναι. Ο Σταυρόπουλος, όπως λέει, ο ρέφερι έχει βγάλει τελευταίος. Αλλά ο Τζάμπη αφήνει στον Μουχτή. Σταυρόπουλος. Καλή άμυνα προς τη γμήνα από τους άσπρους. Λαυρόπουλος βρίσκει χώρο στο 10 στα 10 από τα δεξιά. Δεν τον εκμεταλλεύεται, Σταυρόπουλος τώρα. Πήρε ο Μουλαρογιάννης, Ζενέλη, δεν θα εκτελέσει, επιλέγει την πάσα. Ο Παπαβασιλείου θα το πάρει το τρίποντο από την γωνία, δεν είναι καλό. Και μαζεύουν οι Mountains με τον Κούτρα. Αυτός θέλει να φύγει μπροστά του, έχει κάνει ο φαουλ ο Παπαβασιλείου που τον ακολούθησε. Και έχουμε και αλλαγή για τους φιλοξενούμενους και τον Παπα Παναγιώτου να επιστρέφει. Να παίρνει θέση του Ζενέλη, ενώ και ο Μπενέκος θα περάσει τώρα στο μάτς για τους Mountains στην θέση του Μουχτή. Την Τάλα Ραντζάμπη κάνει την κίνηση ο Μπενέκος, ο οποίος είχε στην περιφέρεια, θα πάρει την προσπάθεια ο Ραντζάμπη, θα κερδίσει και το φάουλ. Και έχουμε βολές. Στόχος στην πρώτη. Βάζει τη δεύτερη, 1 στις 2. 30-37. Ο Λαρογιάννης έκοψε ο Σταυρόπουλος. Του σέρβιρε την πάσα. Δεν ήρθε το καλάθι για την Drunk Team. Σταυρόπουλος. Αριστερά, Παόρης θα κάνει το δεύτερο μαντικό. Από το πλάι θα επαναφέρουν τώρα οι Cedar Mountains. Είναι το τρίτο προσωπικό φαουλ αυτό για τον Παόρη, ο οποίος θα περάσει τώρα εκτός. Στην θέση του επιστρέφει ο Μίτσικας. Κάνει τις τρίπλες. Φτάνει στα αριστερά και στο σκήνι. Κάει τον Μουλαρογιάννη, ο οποίος πήγε μπροστά του για την άμυνα. 32 37 με τον Λαυρόπουλο. Είναι αυτός που ξεχωρίζει μέχρι στιγμής από τις Mountains. Προσπαθεί να κρατήσει κοντά στο σκορ την ομάδα του. Προσπαθεί να δώσει όχι επιθετικά στις όποιες στιγμές υπάρχει αφλογιστία. Είναι ο Παπα Βασιλείου. Τα σκοράρει λίγο λίγο να κλέψει κιόλας. Μπάλας. Κουτράς. Κάνει κάποια κίνηση. Την έκανε ο Αλαρατζάπη, αλλά δεν μπορεί να περάσει την πάσα. Και έχουμε και αλλαγή κατοχής. Εδώ κάπως κόλλησε η επίθεση των Σούπερ Μάουντες με τον Κούτρα. Να μην βρίσκει λύσεις. Να ξεφορτώσει την μπάλα από τα χέρια του. Σταυρόπουλος σηκώνεται για δύο μέσα. 32-41. Τζάμπη. Έχουμε επιθετικό φαουλ. Τον όχι. Έχει δοθεί χαμηλά. Θέλει κατοχή.
φαουλ, γι' αυτό αντέδρασε έτσι ο Αλαρατζάπη. Με μπέρδεψε κάπως η αντίδραση στο σφύριγμα. Προσποίηση. Τώρα θα πάρει το σουτ. Βρίσκει σίδερο. Το Βασιλείο πηγαίνει νικητή στο rebound. Βασιλείου, Μουλαρογιάννης είναι στη γωνία, πάσα του έφτασε εξαιρετικά στα χέρια του Μίτσικα, δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση, Σταυρόπουλος από κοντά ούτε αυτός. Μίτσικα τώρα ρε με την κατάσταση, στέλνει ο Μουλαρογιάννης στο πλάι. Στέγεται για δύο, δέχεται το κόψιμο από τον Λαυρόπουλο. Στη συνέχεια έχουμε στο έδαφος παίχτη των Mountains. Να δούμε τι έχει δοθεί. Έχει δοθεί φαουλ στον Μπάρελα και είναι και το τέταρτο δικό του. Από το επόμενο αναγκαστεί να πέρασει εκτός ο παίκτης των Sugar Mountains. 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι, 32-41 υπερθυμίζω το σκορ. Σταθερά μπροστά η Drunk Team. Μίτσικας. Ο Παπασιλείου εκτελεί. Καλό το σουτ, μαζεύουν όμως και πάλι οι γηπεδούχοι. Φιλοξενούμενοι, με συγχωρείτε, πάμε ένα δευτερόλεπτο, γι' αυτό και έχει καλέσει κατευθείαν ο Μουλαρογιάννης. Σταυρόπουλος για δύο μέσα. 34-41, συνεχίζει να δίνει τη δίκη του Μάχη ο Λαυρόπουλος. Μπας και μπορέσουν οι γηπεδούχοι να πλησιάσουν. Φορά 7 από τον τώρα στο μάτς. Το Παπαναγιώτου. Πέρασε, κόπηκε από τον Μπάρλα. Κρατάει ο Αλαρατζάπη, έχει πατήσει γραμμή όμως. Λάθος εδώ από τους γηπεδούχους, χαμένη ευκαιρία για να ρίξουν την απόσταση. Έτσι, είναι και πάλι στην επίθεση τώρα η Άσπρη. Ρόγιας και Ζενέλη πέρασαν ξανά στο μάτσο από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Ζενέλη. Ο Ρόγιας για δύο. Δεν μπαίνει το καλάθι. Καθαρίζουν τώρα οι Mountains. Λαυρόπουλος κατεβάζει. Γυρίζει ωραία. Δεν θα τελειώσει εξίσου καλά. Η κατοχή είναι και πάλι για τους γηπεδούχους. Ο Μπορογιάς δείχνει να διαφωνεί. Ωστόσο η κατοχή είναι ήδη στα χέρια των αντιπάλων του. Αλλά Τζάμπη από το πλάι θα πάει ένα σουτ εκτός ισορροπίας. Θα μπορούσε να κάνει κάποια καλύτερη επιλογή, νομίζω εδώ ο Κάραμ. Παούρης, γρήγορη επίθεση, γρήγορο καλάθι από τους από την Drunk Team. 34-43. Απόσταση 9 από τον χώρο της δύο ομάδες στο μάτς. Κούτρας έχασε. Ο Ρόγια θα πάρει. Θα δεχτεί και το φάουλ στην συνέχεια. Έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνεχίζει το μάτς επίτα από το time out με 4,5 λεπτά να μας απομένουν ακόμα για το φινάλε. Στην Drunk Team να έχει σταθερά το προβάδισμα στα χέρια της. 44-43 τώρα το σκορ. Και οι φιλοξενούμενοι είναι και στην επίθεση με τον Παούρη. Φτάσε κοντά ο Κορόγιας. Δεν μπορούσε κατευθείαν εκεί ο Μίσικας. Νέα ευκαιρία όμως και πάλι για τους άσπρους. Θα φύγει πάλι μέσα από τα χέρια του Κορόγια, ωστόσο έχει βρει και παίχτης της γηπεδούχου ομάδας. Έτσι, η Drunk Team είναι και πάλι στην επίθεση με τον Κορό για να ξεκινάει από τα αριστερά. Βρίσκει εξαιρετική πάσα για τον Μίτσικα. Δεν θα τελειώσει καλά αυτός. Θα γίνει και το φάουλ. Και το φάουλ και για τον Μίτσικα, ενώ έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά της Drunk Team, γι' αυτό και οδηγούμαστε στην άλλη πλευρά. Εκεί όπου θα πάει ο Μίλε για να εκτελέσει τις δύο βολές του.
Ανασόγω στην πρώτη. 35-43. Νέλη, αφήνει τον Κορούγια. Από κοντά θα έρθει το καλάθι από εκείνον. 36-45. Μίλε. Μίλε κρατάει. Είδε την κίνηση του Μουχτή. Θα τον ξαναβρει εκείνος, όχι τελικά. Έκλεισαν οι φιλοξενούμενοι και βάλε τώρα στα χέρια του Τενέλη. 3-20 ακόμα. Κορούγιας θα σηκωθεί για 3. Μέσα. Σωθεί για 3 αυτή τη φορά ο Κορούγιας. Δίνει την λύση πίσω από τα 6-75. Για να ξεφύγουν και πάλι στο συνδόδεκα οι φιλοξενούμενοι. Σε ένα αρκετά καθοριστικό σημείο. Τάπα από τον Παουρί. Ο Παναγιώτου. Και και πάλι στην περιφέρεια θα εκτελέσει και αυτός, είναι άστοχος. Κλεφτή τραβιάζει. Τα περιφέρεια θα ανέβουν αρκετά τώρα για τους Sugar Mountains. Αλλά Τζάμπι δεν θα δώσει πνοή στους γηπεδούχους. Τζενέλη. Είναι στον Κορούγια. 2-28 ακόμα στο ρολόι. Τζενέλη θέλει να αποφύγει τον Μίλε. Κάνει το τρίτο μαδικό φαουλ τον γηπεδούχον αυτός. Στρέφει ο Μπενέκος τώρα στο μάτς. Μπαλά στο πλάι για τον Κορούγια. Θα πάρει κι άλλο ένα σούτ αυτός. Είναι άστοχος. Ρατζάμπη. Πέρασε, φτάνει κοντά. Μια ευκαιρία με τον Κάραμα αυτή τη φορά. 38-48. Πίεση σε όλο το γήπεδο τώρα από τους Μόντες. Θα φέρει αποτέλεσμα. Μπενέκος. Να και 50 ακόμα. Σταυρόπουλος. Θέλει να πλησιάσει, ωραία κίνηση. Θα ξεφύγει από τον Μίτσικα. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Παλεύει και με τον Παπαπαναγιώτου. Και τελικά βγαίνουν οι νικητές. Οι φιλοξενούμενοι. Όλο τον Λαμπρόπουλο στην συνέχεια. Είναι το τέταρτο δικό του. Μίτσικας. Θα χάσει. Αλλά Τζάμπι από κοντά. Δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και έχουμε σφύριγμα για φάουλ. Όπως και ο Λαυρόπουλος από την πλευρά των Mountains. Μέσα η βόλη από τον Αλαγκάμπη, 39-48 πλέον. Κορούγιας. Κατάει ο Τζενέλη. Κλείστη για από δύο, αλλά ξέφυγε ο Παούρης. Δεν έφτασε μέχρι το καλάθι. Θα το κάνει με την δεύτερη ευκαιρία του. 39-50. Για τρεις φόρτους από τον Μπενέκο. Δεν παίρνει το καλάθι. Τελευταία δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση. Τελευταία στιγμή στο παιχνιδιού. Με την Τράκεμ να παίρνει την νίκη. Να φτάνει στο 7-12, ενώ από την άλλη οι Sugar Mountains θα πέσουν στο 5-14.
Εμφάνισε ο Πάρλας, μισό λεπτό απομένει ακόμα. Πολύ δυνατή η πάσα του. Καταλήξει κατευθείαν εκτός. Σταυρόπουλος αφήνει στον Παπαναγιώτου. Δεν θα γίνει κάποια επίθεση. Φτάνουμε λοιπόν προς το φινάλε με την Track Dream να επικρατεί επί των Sugar Mountains με 39-50.